Χριστούγεννα που είμαστε Αραβόνια, μην ήταν στην Κύπρο και περίμενα τον Άρτη. Στην κάρτα όταν κοίταξα, κοίτα τα περιστέρια και τα λουλούδια πράσινα και την καρδιά σημαίνια, σε σκέφτηκα εσένα και δάκρυσα αλίπετα, Νίνα μου, για σένα, γιατί μες τα Χριστούγεννα να με μακρά που σένα. Σου εύχομαι χρόνια πολλά και ευτυχισμένα. Αγαπητικός σου, Νίκος, νεοφύτου, με αγάπη. Τέλεψε. Όταν αραβωνιαστήκαμε με τον άντρα μου, ήρθε στο Λονδίνο, έκαναμε τις αραβώνες μας, μετά επαντρευτήκαμε στην εκκλησία τους Αγίους Πάντες. Πήρα 12 προσκλητηρία και τα 8 έφερα τα πίσω. Και οι υπογίνους που κάλεσε, ήτιο ένιρτας. Είχαμε 5 κουμπάρους, 5 κουμπάρους. Έβαλαμε τους 35 σελίνια. Καθενού. Καθενού. Και 25 σελίνια τις κουμέρες, και 5 κουμέρες. Είχε ένα μικρό ρεστοράν στο Γουζ, το Γόρε Στρίτ. Επίαμε εκεί μέσα και κάναμε το γάμο μας. Είμαστε περίπου 30 νομάτι. Επιερώσαμε και την εκκλησία. Επίαμε και τα, πήραμε τα πίσω τα ποτά. Επιερώσαμε τα και μείναμε 16 λίρες. Τσίνα ήταν τα ριάλια μασούλα. Είμαι ο Θασής Παπαθανασίου και ήρθα εδώ στην Αγγλία το 1949. Ήμουνα μακινιστρά στο μέρος που εμείνησκα στο θείο. Δεν μπορούσα να αγοράσω μηχανή να δουλέψω, έτσι δούλευα εδώ και εκεί. Όταν πήγα όμως στο Κέσιχτον, έμενα εγώ με ακόμη δύο άλλους αραδιπιώτες συγγενείς και επί αγόρασα και μηχανή και δούλευα ως μακινίστρας. Λοιπόν, ο μισθός μου στη δουλειά εκεί πέρα ήταν περίπου 6 λίρες τη βδομάδα. Έτσι η ζωή άρχισε και γίνονταν πιο ευτυχισμένη με τους γύρω μου γείτονες εκεί πέρα και άρχισα να ανακατώνομαι τότε στα ελληνικά σχολεία. Οπότε κατόπιν αρκετών ενεργειών και με άλλους Κύπριους του Λονδίνου, εκεί πέρα κατορθώσαμε και δημιουργήσαμε το ελληνικό μας σχολείο και τον Κυπριακό Ελληνικό Σύνδεσμο Φούλαμ και Χάμεστον. The Greek Cypriot community in Southampton dates back to 1936, when Michael George Hanidis arrived from the village Gomadoyalou. He opened a small cafe and later George's restaurant, which is still open today and run by one of his sons. Είμαι ο Λούκας Χριστοφή από την Κομαντουγιαλού. Ήρθα στην Αγγλία το 1955 και εργάζομαι ως σερβιτόρος εδώ στο εστιατόριο του κυρίου Μιχάλη Χανίδη. Μετά από λίγους μήνες αποφάσισε ο κύριος Χανίδης να πάει στη Κύπρο να παντρευτεί την αδερφή μου. Κάναμε τους γάμους στην Κύπρο. Ήρθαμε ξανά στην Αγγλία και εργάζομαι εδώ πέρα με τον γαμπρό μου τον κύριο Χανίδη. Μέχρι σήμερα είμαι εδώ στο ίδιο εστιατόριο. Είμαι η Σούλα Γεωργίου. Κατάγομαι από τον Λουβαρά Λεμεσού. Ήρθα στην Αγγλία το 1954. Φτάνοντας στο Southampton, εγνώρισα τον εξάδερφο μου με τη γυναίκα του, τον Λουκίν και την Καϊσά. Και μετά αρχίσαμε να με βάλουν να δουλεύω στο εστιατόριο. Η πρώτη μου δουλειά που με βάλαν, έκανα τσάγια και καφέδες και να παίρνω και τα λεφτά στο ταμείο, για να παίρνω τα λεφτά. Δυσκολεύτηκα λίγο, διότι τα αγγλέζικα μου δεν ήταν καλά. Δεν ήξερα πολλά αγγλέζικα, αλλά σιγά σιγά έμαθα. Ήμουν στενοχωρημένη, διότι άφησα τα αδέρφια μου, τους δικούς μου. Αλλά προσπάθησα να αντέξω. Γιατί στην Κύπρο είχε μεγάλη φτώχεια τότε. Τα κατάφερα. Μετά από ένα χρόνο
ήρθε ο σύζυγος μου, ο Ανδρέας, γνώρισα τον σύζυγο μου. Τον γνωριστήκαμε, αραβωνιαστήκαμε για ένα χρόνο και μετά επαντρευτήκαμε. Είμαι ο Ανδρέας Γεωργίου, που το Λάμπαδος και ήρθα στην Αγγλία το 1955. Ήρθα με 5 λίρες στην τσέπη. Όταν επαντρευτήκαμε με τον άντρο, ήταν ο πρώτος γάμος που έγινε εδώ κάτω στο Southampton με βιολίν και κιθάρες λαούτων από το φέραμεντος από το Λονδίνο. Και ήταν μεγάλο πράγμα για το Southampton να γίνει τέτοιος γάμος. Οι Εγγλέζοι μας έβαλαν στην εφημερίδα και είπαν το Greek wedding. When is a Greek wedding, is a pan holiday, he said. Είμαι ο Γιώργος Λοΐζου από την Γόμα του Ιαρού. Ήρθα στην Αγγλία την πρώτη εβδομάδα του Γενάρη το 1950. Όταν ήρθα στην Αγγλία, είδα πολλούς φτωχούς και λέω μέσα μου, αν τούτη η χώρα η οποία κέρδισε τον πόλεμο σε αυτή την κατάσταση με έχει ανθρώπους που τρώσει. Εδώ πίσω στην εκκλησία είχαμε το φτωχοκομείο, το St. Andrew's House και έρχονταν μέσα στο φυσάρικο και έγανε τούτα και πιάνασαν τα fish and chips και τρώασαν, το τάσπια. By the late 1960s, many of the first immigrants were of pensionable age. They needed places where they could meet people from their own background. This need was catered for by the establishment of community centers. Ονομάζομαι Ευγένιος Γεωργίου Στυλιανίδης, κατάγομαι από την Πάφο και έφυγα για την Αγγλία τις 26 Δεκεμβρίου του 1948. Το μόνο που μου έμεινε πάντως στη μνήμη είναι ότι όταν ρωτούσα ορισμένους Κυπρίους πόσον καιρό έχετε στην Αγγλία, λέει 3-4 χρόνια. Παναγία μου, λέω, αυτοί οι άνθρωποι 3-4 χρόνια μακριά από την πατρίδα. Σήμερα εγώ είμαι 57 χρόνια. Το ίδρυμα εδώ που βρισκόμαστε, το οποίο λέγεται Southwark Cypriot Day Center, μπορεί να έρθει το πρωί ο καθένας να κάτσει εδώ, να πιει τον καφέ του δωρεάν, να μετά να πάρει το φαγητό του, με 2 λίρες θα πάρει 4-5 course lunch. Θα πάρει τον καφέ του το απόγευμα. Δεν είναι μόνο το φαΐ, είναι η παρέα. Εσκέφτηκες να κάτσει μια γριά μόλις σε 70-80 χρονών, να μην έχει κανένα. Βεβαίως, εμένα το όνειρό μου είναι να θαυτώ στην Κύπρο. Ήδη έκανα έρευνες αγοράν τάφου, αλλά μου είπαν αδελφές μου, τον τάφο του παπά σου ή της μάμας σου μπορεί να θαυτείς εκεί. Αυτό είναι το όνειρο, να θαυτώ στην Κύπρο, στα κόμματα δικά. Most Greek Cypriots who came to Britain had a simple aim: to work hard for a few years and earn enough money, then go back to Cyprus. But for many, unlike the Odyssey, the return journey to Cyprus never happened, but has ended here instead, at the Greek Orthodox Cemetery. This peaceful resting place now represents the growth, strength, and permanency of our community in this country. Χριστόδουλος Στυλιανού, γεννήθηκα στο Αυγόρου Αμοχώστου. Είμαι κάτοικος Αγγλίας από τον Ιούλιο του 1958. Το Victoria Station ήταν γεμάτο από μετανάστες. 2-3 φορές την εβδομάδα έρχονταν πλοία από την Κύπρο γεμάτων μετανάστες. Φίλεψα με κάμποσους εδώ. Το σημαντικό είναι ότι μπήκα στην Κυπριακή Λέσχη Νεολαίας. Οι περισσότεροι που περάσαμε από τη Λέσχη Νεολαία, από τις οργανώσεις, περίπου επαντρευτήκαν μεταξύ μας. Όνειρο θα είναι να δεις